Καλησπέρα, τσεκτικνά ο Κώσος εδώ και εκεί που λέω ότι δεν πρόκειται να ξανακάνω τέτοιου τύπου βίντεο να είμαστε πάλι στα ίδια τα ελληνικά αλυτά, να με ταλαιπωρούν όσο τίποτα Πριν από καιρό, βασικά τα συγκεκριμένα βίντεο για να το ξεκαθαρίζω εξ αρχής γίνονται μπάσκετ και καταφέρουμε και βγάλουμε μία άκρη όλοι μαζί και εγώ και εσείς όπως και με τα τελωνία που πήρα πολλές ιδέες και γνώμες και έμαθα πράγματα πολύ περισσότερο και πολλοί από που δεν γνωρίζετε έτσι γίνεται και το συγκεκριμένο βίντεο μήπως και καταφέρουμε και βγάλουμε μία άκρη θα σα πω το ξεκινήσω από την αρχή που έγιναν τα πρώτα γεγονότα και θα καταλήξω στο σημερινό περιστατικό. Πριν από καιρό, περίπου ένα χρόνο, ένα παιδί μου στείλε ένα fan mail. Ένα fan mail που είχε μέσα δύο κασέτε για το 3DS. Ακρι, αρκετά ακριβούτσικε και ψηλοσπάνιε. Επειδή έλειπα ταξίδι, το παρέλαβε ο αδερφό μου. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Εσύ είναι ελαφρύ, δεν έχει τίποτα μέσα. Και λέω: Τι λε, τι εννοεί. Τέλο πάντων, για μέσα στο βολιογό γυρνάω και βλέπω ότι ο φάκελο ήταν άδειο. Και όχι μόνο ήταν άδειο, επάνω, επάνω, στο πάνω μέρο του φακέλου, είδα ότι είχε κοπεί και είχε ξανακολληθεί με κόλλα. Κόλλα ούχου γραφείου. Δηλαδή δεύτερη φορά από πάνω. Τα περιεχόμενα έλπαν. Το θέμα είναι ότι ο αδερφό μου δεν τον έκοψε τότε να παραπονεθεί στον ταχυδρόμο. Γιατί δεν ήξερε τι περίμενα ή όχι. Δεν τον είχα ενημερώσει, γιατί και εγώ περίμενα ότι θα το προλάβαινα. Με αποτέλεσμα, μετά τι να πα και τι να πει. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν το κάνει μπροστά, τέλο πάντων ενημέρασε το παιδί, συναχωρήθηκε κι αυτό, και εκεί άρχισαν να μπαίνουν οι πρώτε υποψίε στο μυαλό μου ότι κάπου στο κέντρο διαλογή κατά πάσα πιθανότητα τη Αθήνα, γιατί από Αθήνα έρχονται σήμαν, αν δεν κάνω λάθο, γίνεται πουστιά. Συγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί να περιγράψει την προκειμένη κατάσταση. Τα παιδιά που έχουν αναλάβει τη διανομή εδώ στη Λίμνο, από τον τομέα του Μούδρου μέχρι και εδώ, τα ξέρω. Και τον προηγούμενο τοχεδρομό και τον τωρινό, του ξέρω από παιδιά. Πηγαίναμε μαζί σχολείο, του εμπιστεύομαι και ξέρω ότι δεν πρόκειται να έχει γίνει τίποτα. Αυτό που μου λένε, αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει βλακεία σίγουρα κάπου στη τέτοια, στην Αθήνα. Το παρακάμπτω αυτό, πέρασε καιρό. Πριν από δύο εβδομάδε, είδατε στο Instagram ότι άνοιξα το βιβλίο, το Strategy Guide του God of War. Το συγκεκριμένο το πήρα από Amazon το πλήρωσα με Prime και αντί να μου έρθει με Courier όπως θα έπρεπε, ήρθε με LTA Courier γιατί η εταιρεία προφανώ για να κάνει οικονομία που έχει αναλάβει την αποστολή από Αθήνα εδώ, το στείλει με LTA. Το δέχομαι, οκ. Okay. Το θέμα όμως είναι ότι ενώ ήταν συστημένο δέμα και θα έπρεπε να έχει έρθει σφραγισμένο, μου ήρθε ανοιγμένο. Θυμάμαι μάλιστα, επειδή καθόταν ένα φίλο μου δίπλα, του δείχνω το τέτοιο, μου έκανε εντύπωση και νευρίασε εκείνη την ώρα ότι ήταν ανοιχτό το πακέτο. Ήταν ανοιχτό και εκτό ότι ήταν ανοιχτό, Υποπτεύτηκα ότι παίζει να λείπουν κάποια πράγματα. Το ανοίγω, βλέπω ότι ήταν το βιβλίο. Το θέμα είναι ότι μάλλον δεν του άρεσε το βιβλίο εκεί πέρα, αυτό που το άνοιξε, ότι πα, όποιο ήταν στην τέτοια και το ξανάβαλε πάλι μέσα. Για να μην σα πολύ ήρθε ανοιχτό. Ευτυχώ, επειδή ήταν το βιβλίο, έφτασε, το ανοίξαμε, το είδα κομπλέ. Αλλά το πακέτο, ενώ ήταν με πράγμα, έπρεπε να έρθει κλεισμένο, φρεγισμένο στα χέρια μου, ήρθε ανοιχτό. Περνάει και αυτό το γεγονό. Μέχρι σήμερα πηγαίνω να παραλάβω. Είχα, είχα διακόπτε, για να κάνουμε σε έναν φίλο ε, να κάνουμε επισκευή στο PlayStation του μέσα στα χειριστήριά του. Είχα παραγγείλει αρκετού διακόπτε για να φτιάξουμε του μοχλού. Το κόστο του δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο, δεν με πειράζει το κόστο. Αυτό που με πειράζει είναι το τι έγινε. Πάω να παραλάβω σήμερα τα πακέτα μου που είχα, μου έρχεται ένα πακέτο και ο ταχυδρόμο μου δίνει αυτό εδώ το πράγμα. Έτσι ακριβώ όπω το πιάνω. Αυτό το πράγμα ανοιχτό, το οποίο έχει φανεί ότι έχει κοπεί με ψαλίδι, η τιμή του γύρω δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι 6 με 7 ευρώ το είχα αγοράσει, αλλά είναι λεφτά πάλι, ήταν κομμένο με ψαλίδι και έλειπαν μέσα. Εκείνη την ώρα λέω, τι φάση, τι λέω στον ταχυδρόμο, ρε εσύ, τι είναι αυτό, μου λέει ήρθε αυτό για σένα, ναι, αλλά είναι ανοιχτό, του το δείχνω. Εκείνη την ώρα μπροστά του. Γιατί στεκόμουν μπροστά του. Ήμουνα εγώ. Έβαλα και μια φωτογραφία κιόλα με τι φραγίδε και τα γράμματα εκεί για να επιβεβαιώσω ότι ήμουν επάνω από τον ταχυδρόμο, ταχυδρόμο την ώρα που το παρέλαβα. Για να μπορέσω να μιλήσω και με τον πολιτή στο eBay και να τον ενημερώσω ω αποδεκτικό Και του λέω τι είναι αυτό. Μου λέει έτσι ήρθε. Λέω έχει μέσα πράγματα και έχει κοπεί με φυσαλίδι και ήρθε άδειο. Μου λέει δεν ξέρω. Λέω τι μπορώ να κάνω. Μπορώ να κάνω κάποια καταγγελία, κάτι. Μου λέει δεν ξέρω. Ε, εν τω μεταξύ το παιδί παίζει να έχει πιάσει λίγο καιρό τώρα ο συγκεκριμένο στο καινούργιο στο ταχυδρόμο που έχουμε. Οπότε μου λέει πάρει καλύτερα στα κεντρικά του μούδρου. Οκ, okay, περιμένω. Ε, εν τω μεταξύ τώρα είναι και περίοδο των συντάξεων και γίνεται ένα χαμό. Στον αμήνο συντάξει εδώ στο νησί παραλύουν τα πάντα. Δεν επικοινωνεί τίποτα και κανεί με κανέναν. Λοιπόν. Ε, πηγαίνω λοιπόν. Πηγαίνω. Πήρα τηλέφωνο στο, στα κεντρικά του μούδρου. Του λέω Ήρθε ένα πακέτο. Είναι το τρίτο που παραλαμβάνω, που είναι πειραγμένο. Είχα χάσει ένα, ήρθε άδειο. Το δεύτερο ήρθε ανοιγμένο, αλλά ευτυχώ τα πακέτα ήταν μέσα, τα πράγματα ήταν μέσα. Και το τρίτο ήρθε ανοιγμένο και έλειπαν το περιεχόμενό του. Το έχω πληρώσει, δεν είναι μεγάλη αξία, αλλά θέλω να ξέρω τι μπορώ να κάνω. Μου λένε τι ήρθε, συστημένο ή απλό. Του λέω, παιδιά, ένα, ένα από eBay. Ήταν ένα πακέτο από eBay, ήρθε κομμένο με ψαλίδι, ακριβώ όπω το βλέπετε. Ίσως να σα βάλω και τη φωτογραφία να δείτε πώ το πήρα από το ταχυδρόμο. Ακριβώ το ίδιο πράγμα. Και είχα και άτομα μπροστά, το οποίο είναι καλό να έχει άτομα να το επιβεβαιώνουν. Μου λέει, λυπάμαι, αν ήρθε ω απλό γράμμα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και τώρα έρχεται η φάση Τι γίνεται, δηλαδή, επειδή κάποιο εκεί στην Αθήνα, στο κέντρο διαλογή του κάβλωσε, εάν είδε κάποια πακέτα να τα κόψει για να τσικάρει τι έχει μέσα και να πάρει, να καβατζώσει αν του άρεσε το τι και αν και μου κάνει εντύπωση, διακόπτε είχε μέσα. Τι θα του κάνει του διακόπτε, Δηλαδή, να φτιάξει τόσα χειριστήρια. Τι γίνεται. Το έψαξα λίγο το θέμα και είδα ότι εάν δεν μπορεί να βγει άκρη με το ταχυδρομείο, επικοινωνεί και μάλλον αυτό θα κάνω αμέσω μετά το βίντεο. Απλά θέλω να το κάνω τώρα που σε φάση είναι όλα ζεστά ακόμα. Γιατί πραγματικά δεν παίζει. Δηλαδή, Τέλο πάντων, πω πολύ λογό, επικοινωνεί με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Στην οποία κάνει, συμπληρώνει μια φόρμα με την οποία έχει κάποια στάδια. Η αλήθεια είναι ότι έχει διαδικασία. Έχει διαδικασία. Ε, τυπικά πρέπει να επικοινωνήσει από ό,τι έχω καταλάβει γραπτά με την υπηρεσία των ΕΛΤΑ, να κάνει το παράπονό σου. Αν δεν επικοινωνήσουν μαζί σου, να ξαναστείλει στην ΕΕΤΑΦΤΑΦ, ε, δηλαδή την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, ε, να συμπληρώσει τη φόρμα του και κάποια στιγμή να σε απαντήσουν. Ε, δηλαδή τρέχα γύρευε. Και αν ήταν κάτι σημαντικό, εσύ θα τρέχει να ψάξει να βρει άκρη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μάλλον παίζει να βγει άκρη, αλλά θα πάρει πάρα πολύ καιρό. Και έρχεται η φάση και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, τι φάση, τι γίνεται δηλαδή με όλο αυτό το πράγμα. Επειδή κάποιο είναι ασυνείδητο, γιατί δεν μπορεί να κατηγορήσει όλα τα λεπτά, όπω και με το τελωνίο. Δεν μπορεί να κατηγορήσει όλο το σύστημα, επειδή κάποιοι είναι πραγματικά ασυνείδητοι και δεν κάνουν τη δουλειά του σωστά και βλέπουν την πάρτη του. Αυτή τη στιγμή είμαι λίγο τσαντισμένο, νευριασμένο και μπερδεμένο. Δεν με ενδιαφέρει η αξία, αν και θα έπρεπε να με ενδιαφέρει αξία, Απλά με ενδιαφέρει το τυπικό του όλου του θέματο. Και γενικά, οι άνθρωποι που με ξέρουν ε, και όσοι με παρακολουθούν στη ζωή μου, γενικά, άτομα που έχω στη ζωή μου, και εσεί ίσω να έχετε καταλάβει. Είμαι άνθρωπο ο οποίο ενδιαφέρομαι να λειτουργούν όλα σωστά όπω πρέπει και να είναι σωστά. Σωστά, δίκαια και τίμια. Εάν, γι' αυτό και θέλω τη δική σα συμβουλή και τη γνώμη, αν σε κάποιον έχει συμβεί από εσά που βλέπετε αυτό το βίντεο, σα παρακαλώ, γράψτε μου ένα μήνυμα ή στα σχόλια, στείλτε μου, έχω στην περιγραφή τη σελίδα στο facebook. Κάποια από εσάς την είχατε δει τις προάλλες με το τελωνίο και με βοηθήσατε να βγάλω μια άκρη. Εάν ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε ακριβώς, γιατί εδώ στο περίπου η διαδικασία θα πάρει χρόνο και αν μπορεί να βγει κάποια άκρη και τα δικαιώματα που έχει ο oh, καταναλωτή σε σχέση με τα λεπτά, Ρίξτε μου ένα μήνυμα, πείτε μου, ξέρει κάτι, ισχύει, ισχύει, αυτό, αυτό και αυτό. Και πείτε μου κι εσεί, αν σα έχει ξανασυμβεί το ίδιο πράγμα. Τώρα, δεν ξέρω, ήταν, είναι πολύ περίεργη όλη η φάση. Λε ευτυχώ που συνέβη σε κάτι φθηνό, όμω πριν από ένα χρόνο έγινε σε κάτι πολύ πιο ακριβό. Τέλο πάντων, αυτό απλά θέλω να το μοιραστώ, γιατί είμαι σχεδόν σίγουρο ότι παίζει να υπάρχει και μυκάλια εκεί έξω που έχουν ακριβώ το ίδιο πρόβλημα με μένα και του έχουν έρθει πακέτα ανοιχτά, σκισμένα. <laughs> Θυμάστε πριν από καιρό, πριν από 1,5 χρόνο, είχε έρθει ένα πακέτο μουσκεμα, αλλιωμένα τα πάντα όλα. Και ευτυχώ δεν είχα έγγραφα, ήταν ένα φαν μέλο ενό παιδιού. Τέλο πάντων, αυτή η κατάσταση λίγο έχει αρχίσει και ξεφεύγει από τον έλεγχο. Αυτό. Ήθελα να το βγάλω από μέσα μου, να το μοιραστώ μαζί σα και μπα και καταφέρουμε και βγάλουμε μια άκρη στο πώ μπορεί να οργανωθεί η επόμενη κίνηση από μέρου του καταναλωτή. Ήμουν ο Κώστα, τσεκ τεκνάω. Πείτε μου κάτω σα, παρακαλώ, τη γνώμη σα. Πείτε μου κινήσει, αν έχει συμβεί όντω σε κάποιον από εσά και τι έχει κάνει για να βγάλει άκρη ακριβώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το βίντεο. Να έχετε μια μορφή μέρα, παιδιά. Γεια σα.